Θα μιλήσουμε όπως σας έχω προετοιμάσει κιόλας και τον ίδιο έχω προετοιμάσει ψυχολογικά. Φαντάζομαι ότι άκουγε, είμαι βέβαιος ότι άκουγε τον κύριο Νίκο Παπά, για να δούμε πού βρισκόμαστε στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών αλλά και τις εξελίξεις που έχουμε. Ενδιαφέροντα πράγματα, και λίγο κομικοτραγικά ως ένα βαθμό. Καλημέρα κύριε Παπά. Καλημέρα κύριε Ρονέτη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Σας έχω προετοιμάσει, νομίζω ότι ακούγατε άλλωστε το ραδιόφωνο. Ακούγαμε, ναι. Ακούγαμε. Θα ξεκινήσω λοιπόν όμως λίγο πιο πριν. Θα ήθελα να καταλάβω σήμερα, ο μήνας έχει 5, πού βρίσκεται η διαδικασία. Η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης της διαβούλευσης. Έχουν κατατεθεί αρκετά σχόλια, τα οποία θα καθίσουμε να μελετήσουμε τι και πώς μπορεί να ενσωματωθεί και αν θα χρειαστεί να παρέμβουμε στη διαδικασία της προκήρυξης για να ενσωματώσουμε τα σχόλια, πολλά εκ των οποίων νομίζω ότι είναι ενσωματώσιμα και θα δούμε το πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Ενδεχομένως να χρειαστούν και κάποιες νομοτεχνικές παρεμβάσεις για να αντιστοιχηθούν στην ενσωμάτωση όλων αυτών των στοιχείων της δημόσιας διαβούλευσης και συζήτησης η οποία αναπτύχθηκε. Και νομίζω ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή την Δευτέρα, ενδεχομένως την Τρίτη, να είναι η προκήρυξη αναρτημένη, να έχει ξεκινήσει δηλαδή η προθεσμία υποβολής των φακέλων. 9-10 του μήνα, μου λέτε δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. 9-10 του μήνα. Για να πάμε στη διαδικασία της αδειοδότησης, δηλαδή των προσφορών. Της δημοπρασίας, εννοείται. Τη λέξη πρέπει να κρατήσουμε, διότι είναι διεθνής διαγωνισμός. Η προθεσμία υποβολής των φακέλων είναι 45 ημέρες και μετά χρειάζονται μικρές προθεσμίες για την ενδεχόμενη υποβολή ενστάσεων, τα οποία είναι δικαιώματα τα οποία έχουν όλοι οι συμμετέχοντες και είναι πράγματα από τα οποία δεν μπορεί κανείς να αποκλίνει, αν θέλουμε να είναι θωρακισμένος ο διαγωνισμός, θωρακισμένη αυτή η δημοπρασία, η διαδικασία, και νομίζω ότι δεν πρέπει να, πρέπει να έχουμε όλες τις πρόνοιες του νόμου και των... Κύριε Παπά, να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή δόθηκε και μια συνέντευξη την περασμένη εβδομάδα στην Αυγή και υπήρξε ένα ζήτημα από εσάς, ότι πάρουν και 5 ή δεν ξέρουμε πόσο θα είναι τα θεματικά, αυτό για έναν επενδυτή ή για οποιαδήποτε ομάδα δεν είναι σταθερό περιβάλλον. Δηλαδή, ένας που θέλει να μπει στη διαδικασία των media πρέπει να ξέρει ότι θα είναι 4 οι άδειες. 4. Θα είναι τόσα τα θεματικά, τόσα. Δεν πρέπει να τα γνωρίζουν όλοι και οι πολίτες και οι ενδιαφερόμενοι το κανονικό περιβάλλον. Σε τι περιβάλλον πάνε να επενδύσουν και να μπουν στη διαδικασία μιας έντιμης επικοινωνίας πια με το δημόσιο. Γιατί αυτό είναι επί της ουσίας. Αυτό είναι ο νόμος. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό επιχείρημα και δεν είναι εύκολο να αντιπαραβάλει κάποιο ένα αντεπιχείρημα σε αυτό. Είναι σαφές ότι δικαιούνται και θα γνωρίζουν, αυτό είναι η πολιτική μας δέσμευση, ότι με την ανάρτηση της προκήρυξης θα είναι πεντακάθαρο το ποιο θα είναι το τηλεοπτικό. Και για τα πολυθεματικά μου λέτε και για τα θεματικά μου λέτε. Για όλα. Θα είμαστε πεντακάθαροι για όλα και για τον αριθμό των αδειών, επειδή κάνατε μια αναφορά στη συνέντευξη που έδωσα στην Αυγή πριν από μερικές ημέρες. Αυτό που είπα και το επαναλαμβάνω, επειδή εγείρεται από διάφορες πλευρές ότι υπάρχει θέμα περιορισμού με τις 4 άδειες, είπα ότι αυτό το ζήτημα μπορεί να κριθεί μόνο εάν και εφόσον τελεσφορήσει ο διαγωνισμός και προκύψει ένα οικονομικό όφελος από το δημόσιο ικανοποιητικό και υπάρχει και τεκμηριωμένο ενδιαφέρον μετά. Τότε και μόνο τότε μπορεί να ανοίξει συζήτηση για περαιτέρω αδειοδότηση. Αλλά έχετε δίκιο να λέτε και από την άλλη πλευρά ότι και ο κάθε ενδιαφερόμενος και ο κάθε συμμετέχον διεκδικεί να γνωρίζει ακριβώς σε ποιο τηλεοπτικό περιβάλλον και ποιο κομμάτι της πίτας, της διαφημιστικής θα διεκδικήσει. Ακριβώς, διότι είναι άλλο να διεκδικούν 8 παίκτες διαφήμιση και 12 παίκτες διαφήμιση και άλλο 4. Ακριβώς, το απαντήσατε μόνο σας. Και αυτό συμμετέχουν δικαιούνται να το γνωρίζει. Γιατί η πίτα είναι συγκεκριμένη, άντε και να αυξηθεί λίγο, γιατί θα αλλάξουν κάποια στιγμή τα πράγματα. Να αυξηθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση το περιβάλλον, το ανταγωνιστικό πρέπει να είναι γνωστό. Διότι προσέξτε να δείτε τώρα αυτό, το αντιπαραβάλλω και με την πραγματικότητα η οποία υπήρχε μέχρι στιγμής. Διότι εδώ πέρα ο αριθμός των καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας αυγάτενε κατά το δοκούν. Κουτσουρεμένο εσουρού μετέτρεπε άδειες τοπικές σε πανελλαδικές και ούτω καθεξής. Ζούσαμε δηλαδή μια διαρκή κατάσταση αβεβαιότητας και αδιαφάνειας. Κύριε Παπά, να σας ρωτήσω. Βεβαίως. Να σας ρωτήσω, υπήρχαν κάποιες άδειες κομματικές στο τηλεοπτικό πεδίο. Αυτές χάθηκαν. Το κοντέρ μηδενίζει.
ούτως ή άλλως. Δηλαδή υπάρχουν τώρα από την, στο νέο τηλεοπτικό τοπίο θα υπάρχουν τα νέα διοδοτημένα κανάλια. Δεν υπάρχει διάκριση προέλευσης των αδειών. Μάλιστα. Σαφές. Θέλω να έρθω και σε ένα δεύτερο σημείο πριν πάω στο θέμα του κύριου Ψυχάρη και στο άλλο θέμα του κύριου Βριώνη, νομίζω, ο οποίος μπήκε πολύ δυναμικά με πολλά λεφτά. 35 εκατομμύρια. Βγάζει πολλά η διαφήμιση τελικά. Θέλω να σας ρωτήσω στο κομμάτι του παρόχου τηλεοπτικού προϊόντος, με αυτό πότε θα ασχοληθείτε, δηλαδή με το κομμάτι της Digia, διότι επισημαίνω. Του δικτύου. Διότι επισημαίνω στους ακροατές την άποψή μου ότι ουσιαστικά το μαύρο τσέρτ σε ένα μεγάλο βαθμό έπεσε για να γίνει το deal εκεί. Εκεί ήταν η δουλειά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτός ο ισχυρισμός τώρα που φέρατε στη συζήτηση νομίζω ότι δεν είναι πολύ εύκολο αμφισβητήσιμος. Δηλαδή, de facto διαμορφώθηκε μια κατάσταση όπου υπήρξαν συγκεκριμένες εύνοιες από το κλείσιμο της ΕΡΤ για το διαγωνισμό. Υπενθυμίζω στους ακροατές μας ότι με τον νόμο της της αδειοδότησης έχουμε και την υποχρέωση, νομοθετήσαμε και την υποχρέωση, τη δυνατότητα της ΕΡΤ να αναπτύξει το δικό της δίκτυο. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία και νομίζω ότι πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε αποφάσεις και πρωτοβουλίες οι οποίες θα διασφαλίσουν το δημόσιο συμφέρον. Αυτό σημαίνει δηλαδή, κύριε Παπά, ότι στο νέο τηλεοπτικό περιβάλλον, το οποίο αρχίζω με αυτά που μου λέτε να το φαντάζομαι αρχές φθινοπόρου, πάνω κάτω δηλαδή. Νομίζω η νέα τηλεοπτική σεζόν θα είναι το νέο τηλεοπτικό τοπίο. Δηλαδή, αν ολοκληρώσουμε όπως φαίνεται τον διαγωνισμό νωρίς μέσα στο καλοκαίρι, η έναρξη του νέου, της νέας τηλεοπτικής σεζόν νομίζω ότι μπορεί να σηματοδοτήσει και, και μια καινούργια μέρα για την ελληνική τηλεόραση. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά στην παροχή του τηλεοπτικού σήματος. Αυτό δεν είναι πολύ βέβαιο. Δεν θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να δεσμευτώ γι' αυτό, διότι ξέρετε η ανάπτυξη του δικτύου είναι μια διαδικασία πάρα πολύ σύνθετη. Θα σας πω όμως και το εξής και κρατήστε το, και εδώ είμαι και σε μια έτσι καθημερινή, θα σας έλεγα, στην εργασία και με τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Σπίρτζη, ότι για μια χώρα του μεγέθους του δικού μας είναι λίγο αντιοικονομικό να αναπτύσσει πολλαπλά δίκτυα. Έτσι. Τώρα, η δική μου εμπειρία λέει ότι όταν το δίκτυο των κεραιών, το δίκτυο της επίγειας ψηφιακής ευρεοκοπής, το κατέχει αποκλειστικά ιδιώτης, φαίνεται από την εμπειρία ότι δεν είναι αυτός ένας τρόπος ο οποίος διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον. Μάλιστα. Δηλαδή δεν έχει κίνητρο ο ιδιώτης να φτάσει το σήμα το ψηφιακό σε περιοχές οι οποίες δεν είναι επικερδής. Εντάξει, και καλή τους, τους δημότες και τους δήμους να πληρώσουν. Η πρόσβαση των ακριτικών περιοχών ή άλλων εθνικά ευαίσθητων περιοχών στο ψηφιακό σήμα είναι ζήτημα εθνικού συμφέροντος και δεν μπορεί να μετρηθεί με την κερδοφορία του ιδιώτη. Ο ιδιώτης παίρνει τις αποφάσεις του με βάση πάρα πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Η οργανωμένη πολιτεία έχει άλλα κριτήρια. Έτσι, δηλαδή, να σας πω, εγώ βρέθηκα το Πάσχα στη Μυτιλήνη. Το αν θα έχουμε επαρκές σήμα κινητής στα ανατολικά παράλια της Μεσογείου, για παράδειγμα, δεν είναι αποκλειστικά και μόνο θέμα το οποίο θα το αποφασίσουν οι ιδιώτες κάτοχοι του δικτύου κεραίων κινητής. Έτσι δεν είναι. Σαφές. Πρέπει να μπαίνουν και άλλου τύπου κριτήρια. Σαφές. Έρχομαι λίγο στο κομμάτι αυτό που το είχαμε και χθες και εμείς ψηλά, δηλαδή. Αυτό το είδος εξώδικης προσφυγής που στρέφεται προς εσάς, ως αναθέστουσα αρχή δηλαδή, με έτοιμα την αναστολή της εξέλιξης της διαδικασίας αδειοδότησης από το ΜΕΓΑ. Η σύνταξη έγινε, λέω, στους ακροατές 22 Απρίλη και υπογράφεται από τον πρόεδρο του ΔΟΣΟΥ του ΜΕΓΑ, τον κύριο Ψυχάρη. Ναι, κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι μια προδικαστική προσφυγή, είναι δηλαδή το πρώτο βήμα για την κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Έχω πει και σε όλους τους τόνους και σε κάθε ευκαιρία ότι ο καθένας μπορεί να προασπίσει τα συμφέροντα της εταιρείας του με τον τρόπο που αυτός νομίζει, μέσα στα πλαίσια του νόμου. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι το κείμενο αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο αναπαράγει μια επιχειρηματολογία η οποία αναπτύχθηκε στη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου από τη Νέα Δημοκρατία και βάλει κατά του αριθμού των αδειών και της τιμής εκκίνησης, της συνολικής, θα σας έλεγα, διαγωνιστικής διαδικασίας. Δηλαδή είναι ένα κείμενο
Όμως είναι και μια πιστοχώρηση, διότι μπαίνουν στη διαδικασία της συζήτησης του επί του θέματος. Δεν νομίζω ότι είχε κανένα την επιλογή να μην μπει. Η πολιτεία προχώρησε και είναι συνεπής προς την υποχρεωσή της να κάνει μια διαγωνιστική διαδικασία, την οποία και άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες την είχαν προβλέψει κατά το παρελθόν. Απλά αυτή τη στιγμή είμαστε συνεπείς και συμβατοί με αυτά που προβλέπει ο νόμος. Δεν νομίζω ότι κάνουμε τίποτα εντυπωσιακό. Και είναι πάρα πολύ θετικό ότι οι άπαντες συνειδητοποιούν ότι και η αποφασιστικότητα αυτής της κυβέρνησης δεν μπορεί να δοκιμαστεί από άλλου τύπου πιέσεις. Νομίζω είναι θετικό συνολικά για τη δημοκρατία μας. Αλλά ξέρετε, εδώ πέρα αναπτύσσεται, ας πούμε, υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Διότι στη συζήτηση για το νομοσχέδιο ομιλών και η κυβέρνηση συνολικά, ακούσαμε κριτική πάρα πολύ σφοδρή για το μέλλον των εργαζομένων. Εξηγούσα τότε ότι εάν κάποιος έχει καημό και μέρημνα για το μέλλον των εργαζομένων, θα πρέπει να μας υποστηρίξει στο γεγονός, στην πρωτοβουλία που πήραμε, να βάλουμε αυστηρά κριτήρια προς την απασχόληση και έναν σχετικά υψηλό αριθμό εργαζομένων ανά τηλεοπτικό σταθμό ως προαπαιτούμενο. Δεύτερον, όποιος μιλάει για τους εργαζόμενους, θα πρέπει να είναι σε θέση την επιχείρησή του τουλάχιστον να την στηρίξει. Δεν μπορεί να έρχεσαι να λες δεν είμαι σε θέση να ανταποκριθώ στον διαγωνισμό, στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις μου, στα δεν ξέρω και εγώ τι, και την ίδια στιγμή να περιφέρεις, ας πούμε, τη λύπη σου για το μέλλον των θέσεων εργασίας. Οι θέσεις εργασίας για να στηριχτούν χρειάζονται λεφτά. Έτσι. Και ούτε είναι δυνατόν η πολιτεία να μην κάνει διαγωνισμό διότι ένα κανάλι δεν έχει ταμιακά διαθέσιμα, ή να καθορίσει τιμή εκκίνησης τέτοια που να διευκολύνει ένα κανάλι το οποίο δεν έχει ταμιακά διαθέσιμα. Δηλαδή, ξέρετε, θέλω να πω, κύριε Αρβανίτη, αυτοί που θέλανε και την πίτα φάγωτη και το σκύλο χορτάτο διότι ο σκύλος έφαγε την πίτα του φορολογούμενου, πρέπει να καταλάβουν ότι περνάμε σε μια νέα φάση. Λοιπόν, ή η πίτα θα είναι φάγωτη ή ο σκύλος χορτάτος. Δεν γίνεται να είναι και τα δύο μαζί. Ναι. Έτσι. Να σας ρωτήσω, αν απορριφθεί ρητά ή σιωπηλά, διάβασα και το πολύ καλό κομμάτι της Αυγής Θείας, νομίζω της Αγγέλας πρέπει να τα λογικά. Αν απορριφθεί λοιπόν ρητά ή σιωπηλά ένα δεκαπυρθήμερο, υπάρχει εκτίμηση ότι μπορούν να τρέχουμε έτσι δικαστικά χωρίς να προωθείται ο νόμος? Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και νομίζω ότι όπως είχαμε και τις εξελίξεις που είχαμε όταν διεκδίκησα να μην επιβληθεί το τέλος κρίσης συχνοτήτων, θα έχουμε και τώρα την κανονική διεξαγωγή του διαγωνισμού. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα, κύριε Ρωανίτη, διότι νομίζω ότι επικαλούνται ξανά και ξανά οι άνθρωποι αυτοί το θέμα των αρμοδιοτήτων σε σχέση με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Υπάρχει η εξής θεμελιώδης αντίφαση όμως. Ενώ ως λόγος ύπαρξής τους υπάρχουν κάποιες απλώς υπουργικές αποφάσεις, διότι αυτή ήταν η ναρκτήρια, ας πούμε, διοδότησή τους, έρχονται και λένε τώρα ότι ναι μεν κάποιο Υπουργείο τους έδωσε άδεια, αλλά τώρα Υπουργείο και Κυβέρνηση δεν μπορεί να διεξάγει διαγωνισμό, που στο κάτω-κάτω ο διαγωνισμός είναι και μια απολύτως διαφανής διαδικασία με πάρα πολύ αυστηρές προδιαγραφές και κριτήρια, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να κοιτάει αν όλα πάνε κατά τα προβλεπόμενα, έτσι. Αυτή είναι μια θεμελιώδης αντίφαση από την οποία δεν μπορούν να ξεφύγουν, νομίζω. Μάλιστα. Και τώρα το να ζητάνε από εμάς να τους μοριοδοτήσουμε ή να τους δώσουμε άλλα προνόμια και να παραβιάσουμε έτσι επί της ουσίας μια αρχή του ανταγωνισμού, την ίδια στιγμή που στο όνομα του ανταγωνισμού αυτοί ζητούν να αυξηθεί ο αριθμός των αδειών, νομίζω ότι είναι εσωτερικές εκφάσεις οι οποίες είναι, είναι αντιφατικό. Ναι. Και είναι ουσιαστικά και ο ενδοκαπιταλιστικός συγκρουσιακός κατάσταση που υπάρχει κάτι, μέσα. Να σας πω κάτι τώρα και αυτό έχει να κάνει και με το πώς οι αριστεροί προσεγγίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχει καπιταλισμός άνευ κανόνων και καπιταλισμός με κανόνες. Και οι κανόνες, όταν υπάρχει μια δημοκρατική αριστερή και προοδευτική κυβέρνηση, είναι για να προστατεύουμε. Όχι, εγώ δεν είπα αυτό τώρα. Δεν θα βάλω το αριστερό μέτρο. Εγώ λέω πολύ απλά ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία βλέπουμε ουσιαστικά και τις αντιφατικές συγκρούσεις τους εντός του ίδιου οικοπαίδου ή παραλλήλων οικοπαίδων. Ενώ πάντα στο τηλεοπτικό. Δηλαδή σφάζονται παλικάρια. Αυτό είναι σαφές. Για να μια και πάμε για παλικάρια. Ένα από τα δυνατά
χαρτιά που ήρθαν ξαφνικά στο λεπτικό σκηνικό ήταν ο κύριος Βριώνης, ο οποίος εξαγόρασε, παρανόμως κατά τη γνώμη μου, την κρατική συχνότητα του 902 του ΚΚΕ μέσω διαδικασίας offshore κτλ. Και μπαίνει στην αγορά, από ό,τι φαίνεται, με 35 εκατομμύρια. Δηλαδή, όχι 3 πωλήσεις, 35 δίνει αυτός. Υπάρχει βέβαια ένα ζήτημα, θέλει να τα δίνει σε δόσεις. Τώρα δεν ξέρω. Πώς γίνεται αυτό. Εμείς παραλάβαμε χθες μια επιστολή, η οποία κάνει γνωστό το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού σταθμού να συμμετέχει στον διαγωνισμό. Και μαζί με αυτό καταθέτει μία πρόταση η οποία έχει δύο σκέλη. Η πρώτη είναι να έχουμε πάρα πολύ ψηλό τίμημα ως τιμή εκκίνησης, δηλαδή να πάει στα 35 εκατομμύρια η τιμή εκκίνησης. Όχι τρία πολύ. Ναι, τα τρία γίνει πολλά για τον κύριο για τον Μέγκα. τα τρία είναι λίγα για τον κύριο Βριώνη. Ακούστε, θέλω να προετοιμάσω για τους ακροατές μας ότι θα ακούσουμε πάρα πολλά αυτές τις μέρες. Έτσι, οπότε αυτό που χρειάζεται είναι ψυχραιμία, αποφασιστικότητα και κυρίως έτσι και. Να προσεγγίζουμε και κάθε επιχείρημα που προσκομίζεται και αυτό θέλει ιδιαίτερη προσπάθεια χωρίς καμία έτσι προδιάθεση, προκατάληψη και με πνεύμα ανοιχτό. Λέω λοιπόν το εξής, ότι το πρώτο κομμάτι της πρότασης ήταν να έγινε πάρα πολύ υψηλή η τιμή εκκίνησης. Αυτό δεν μπορεί σε καμία από των περιπτώσεων να γίνει αποδεκτό, διότι εάν κάνουμε απαγορευτική την είσοδο για τους ενδιαφερόμενους στο διαγωνισμό είναι σαν να τον κηρύσουμε άγωνο. Σε κάθε περίπτωση όμως, και απευθύνομαι συγκεκριμένα στον τηλεοπτικό σταθμό το συγκεκριμένο, ο οποίος ζήτησε να είναι 35 εκατομμύρια η τιμή εκκίνησης, δεν απαγορεύει κανένας στον συγκεκριμένο τηλεοπτικό σταθμό να μπει με 35. Να πάει την τιμή στα 35 εκατομμύρια. Mm. Δεν το απαγορεύει κανείς. Εδώ είμαστε και θα το δούμε. Θα είναι καλοδεχούμενο ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ξέρετε, διότι και το δημόσιο είναι σε μια κατάσταση που αποζητά και έσοδο από αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Τώρα, υπάρχει ένα δεύτερο σημείο, το οποίο θέλω δημόσια από τη συχνότητά σας να πω ότι θα το συζητήσουμε πολύ σοβαρά, είναι το σημείο της τμηματικής καταβολής του τιμήματος. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για ακραίες λύσεις, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε την καταβολή του τιμήματος σε 2 ή σε 3 έτη, που και τα 3 έτη είναι και συμπίπτουν, ξέρετε, υπάρχει και ένα έτσι πολιτικό παρελκόμενο, διότι συμπίπτουν και με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Και θα ήθελα να θυμίσω ότι η διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι κομμάτι των δεσμεύσεων που αναλάβαμε με βάση τη συμφωνία του Ιουλίου. Κύριε Παπά, να έρθουμε στο θέμα της αξιολόγησης και της τελικής φάσης. Πολύ μακριά είναι αυτή η τελική φάση όμως. Μας έχει βγάλει λίγο την πίστη. Και αυτό το 5% που έχει απομείνει στη συμφωνία, δηλαδή κρύβει όλους τους λύκους. Δεν έχει, προσέξτε, για να είμαστε ακριβείς, από τα συμφωνηθέντα του Ιουλίου δεν έχει απομείνει κάτι. Έχει βρεθεί το πώς και ποια θα είναι η δημοσιονομική προσαρμογή. Δημοσιονομική προσαρμογή που θα αδράξω την ευκαιρία να ξαναπώ ότι ήταν 20 δις μικρότερη από αυτή που είχε συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία να κάνει. Δημοσιονομική προσαρμογή που ρίχνει τα περισσότερα βάρη σε αυτούς που μπορούν να τα αντέξουν για πρώτη φορά. Δηλαδή φέρνουμε ένα φορολογικό και ένα ασφαλιστικό το οποίο προστατεύει τα χαμηλότερα εισοδήματα. Θα πάμε, κύριε Αρβανίτη, καθώς φαίνεται, σε μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση η οποία θα προστατεύει τις συντάξεις μέχρι 1.300 ευρώ. Αυτό δεν είναι δευτερεύον και μάλιστα θα σας έλεγα ότι ταυτόχρονα θα λύνουμε και τα θεμελιακά προβλήματα του ασφαλιστικού μας συστήματος. Έτσι, της πολυπλοκότητας, της αδιαφάνειας, των ειδικών προνομίων. Πάντως ένα ασφαλιστικό που λύνεις έχει τη μεγάλη πλειοψηφία συνδικάτων απέναντι. Πώς είναι δυνατόν να λύνεις και να τους έχεις απέναντι? Εντάξει, ο καθένας, νομίζω και η κάθε επαγγελματική ομάδα μπορεί να προασπίζεται τα συμφέροντά της όπως αυτή τα κατανοεί. Ας πούμε η ΕΣΥΑ έκανε απεργία όταν κατεβάσαμε το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών. Κατά την δική μου ταπεινή άποψη, αυτό δεν ήταν συμβατό με την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων. Έχουμε διαφορετική άποψη βέβαια με την ηγεσία του συνδικάτου στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά αυτό δεν είναι. Είναι και καλό για τη δημοκρατία, ξέρετε. Mm. Και με αυτή την έννοια και ο καθένας μπορεί αυτή τη στιγμή να πάρει όποιες αποφάσεις θέλει και αυτός είναι και ο ρόλος των συνδικάτων στο κάτω-κάτω. Αλλά και εμείς εδώ θα υπερασπιστούμε, ξέρετε, την πολιτική μας πρωτοβουλία να προστατέψουμε τα χαμηλά εισοδήματα, να προστατεύσουμε τις αγροτικές συντάξεις, οι οποίες θα πηγαίνανε να σβήσουν μετά από λίγα χρόνια, εάν δεν υπήρχε αυτή η ασφαλιστική μεταρρύθμιση.
και να προστατεύσουμε και πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος θα είχε πολύ φτωχή εργασιακή ιστορία, διότι περάσαμε μεγάλες περιόδους πολύ υψηλής ανεργίας, και θα είχαμε ανθρώπους οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να κατοχυρώσουν δικαιώματα στη σύνταξη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα αλλάζει και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που έρχεται μία τόσο επαναστατική μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό σύστημα, η οποία ταυτόχρονα και προστατεύει τα χαμηλά εισοδήματα. Ωραία. Πάμε στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Mm-hmm. Δηλαδή πάμε στο ραντεβού της 9ης Μαΐου. Mm-hmm. 9ης Μαΐου. Εδώ, τι ακριβώς απομένει και τι... Αν υπάρχει αισιοδοξία επί της ουσίας πια, δηλαδή αυτό που λέμε να κλείσει. Και να μην κλείσει ο Άρον-Άρον, δηλαδή τα θυμόμαστε του καλοκαιριού, του περασμένου καλοκαιριού, Ποτάμι, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, κλείστε και ό,τι να είναι. Όχι, εδώ δεν είμαστε. Το ό,τι να είναι έχει προσπεραστεί. Δεν είναι ό,τι να είναι. Η Ελλάδα έχει κατοχυρώσει κερδισμένο έδαφος και δυστυχώς αυτή τη στιγμή γύρονται ζητήματα, επειδή η πραγματικότητα διέψευσε τους καταστροφολόγους, καταστράφηκαν οι καταστροφολόγοι. Εγείρονται ζητήματα προληπτικών υποτίθεται μέτρων, τα οποία θα πρέπει να λάβουμε σε περίπτωση που και η ελληνική και η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία και η ελληνική κυβέρνηση και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί κάνουν λάθος ως προς τις εκτιμήσεις. Και δεν μιλάμε για εκτιμήσεις, στο αρνητικό, προβλέψεις, στο θετικό, για την πορεία της οικονομίας. Μιλάμε και για την αποτίμηση του έτους που πέρασε. Έτσι. Ναι. Γνωρίζετε τις διαφορές στις εκτιμήσεις μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και αυτό ζητάνε όσοι αρνούνται να αποδεχθούν ότι η Ελλάδα τα πήγε καλύτερα από ό,τι περίμεναν. Ναι. Αυτό ζητούν. Ναι. Θα σας έλεγα όμως ότι διαρκώς αναπτύσσεται και διευρύνεται το τόξο των δυνάμεων, οι οποίες είναι σύμμαχες προς την Ελλάδα στην προσπάθεια να ολοκληρωθεί αυτή η αξιολόγηση στη βάση των συμφωνηθέντων. Έτσι, και η ουσία της συμφωνίας του Ιουλίου ήταν ακριβώς η τήρηση όλων όσων συμφωνήσαμε, με ανοιχτά τα ζητήματα τα οποία ήταν επίδικα και προς διαπραγμάτευση. Έτσι, από αυτό δυστυχώς κάποιοι θέλουν να παρεκκλίνουν και αυτό δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να γίνει επιτρεπτό. Υπάρχει αντίθετη άποψη που λένε ότι φορτώνουν μέτρα 9 δις με καρότο τη συζήτηση για το χρέος, κύριε Παπά. Όχι, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει το αίτημα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να νομοθετηθεί και άλλο 2% πέρα από το 3% το οποίο είχε συμφωνηθεί στην Συμφωνία του Ιουλίου. Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό να γίνει αποδεκτό και δεν γίνεται αποδεκτό όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Εντάξει, όμως, ωραία, εμείς όμως είμαστε τώρα στο μπάγκο του Χασάπη, διότι υπάρχουν και τα αποθεματικά και υπάρχει και μια ανησυχία ως έναν βαθμό στους πολίτες. Μην ξανατραβήξουμε, με άλλο πρόσημο βεβαίως, τα περσινά. Δηλαδή, αυτοί μπορεί να το τραβούν. Δεν συμφωνούμε εμείς, δεν συμφωνούν και άλλοι, δεν συμφωνούν και εμένα, δεν προχωράμε. Θα υπάρχει το θέμα της ρευστότητας όμως. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Όχι, δεν νομίζω ότι θα βρεθούμε σε κατάσταση τέτοιου τύπου και τέτοιες ανάγκες. Νομίζω ότι όλες οι πλευρές και θα σας έλεγα αυξανόμενος αριθμός συμβαλωμένων σε αυτή τη συζήτηση αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να ολοκληρώνουμε γρήγορα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος καθυστερήσεων και όποιος τις καθυστερήσεις επιθυμεί θα το κάνει μόνο για λόγους πολιτικών σκοπιμότητων. Μένω εδώ. Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Και εγώ.